Για σα, ξεκινάω ο εδώ. Ακόμα και εγώ εντυπωσιάζομαι μερικέ φορέ από τι ώρε που κάθομαι να κάνω τα βίντεο, αλλά δυστυχώ το πρόγραμμα είναι τόσο φορτωμένο που είναι τρει η ώρα, θα πεταχτεί η ώρα που πάνω, θα τη δείτε. Και κάθομαι να κάνω μετά, μετά το live που είχα το βίντεο. Αλλά ήθελα να μιλήσω γι' αυτό και σκέφτομαι ότι είναι ευκαιρία τώρα. Λοιπόν, καταρχά, πώ είστε, τι κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, τι παίζετε αυτό το διάστημα. Εγώ αυτό το διάστημα έχω ψηλοσκαλώσει με το Death Stranding. Έχω αρχίσει να τα αγαπάω, αν και μου φαίνεται λίγο ιδιαίτερο, αρκετά ιδιαίτερο θα έλεγα, αλλά είναι πολύ ωραίο όταν στριμάρεις. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι για stream, δηλαδή κάνει πραγματάκια. Είναι λίγο βαρετό εν μέρη στην αρχή, αλλά αν βάλεις και μουσικούλα από πίσω είναι τόσο όσο πρέπει. <laughs> λοιπόν, οπότε όσοι δεν έχετε μπει, Πατήστε από κάτω στην περιγραφή, έχω το link για το stream για να μπείτε και να είστε και εσείς μέρος της ε, παρέας. Οπότε κάνω συχνά πυκνά, μετά τις 11 η ώρα το βράδυ streamάκια ανάλογα θα σας βγάλει ειδοποίηση. Οπότε πατήστε, it's free. Για αν θέλετε παρέα, γιατί και εγώ παρέα ψάχνω. Οπότε, ναι, λοιπόν... Ωραία τα λέμε όλες αυτές τις μέρες. Μ' αρέσει το feedback που παίρνω πίσω από εσά. Το σημερινό επεισόδιο, η αλήθεια είναι, μάλλον για το σημερινό επεισόδιο θα ήθελα να ανοίξω ένα θέμα το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ, με εκνευρίζει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα και γενικά δεν ξέρω πώς να το πιάσω, γιατί είναι τόσο, δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι κάτι που θα πάρει ίσως μία ώρα να μιλάω και εσείς να με ακούτε για μία ώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς να το δέσω καλά, αλλά θα το πάρω από την αρχή. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα μου προβλήματα, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι, το τι είναι τι, είναι το γεγονό ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε λέξει και εκφράσει, χάρη του marketing, ε, οι οποίες δεν στέκουν. Και το κακό είναι ότι αυτέ οι λέξει, αυτέ οι εκφράσει δημιουργούν μια νοοτροπία, μια αντίληψη, η οποία διαμορφώνονται με τον χρόνο σιγά-σιγά και γίνεται status quo. Δηλαδή, γίνεται μια πεπατημένη πάνω στην οποία δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα μετά. Και θα μου πει: Πού κολλάνε όλα αυτά που ξεκινάω να κάνω την εισαγωγή σιγά-σιγά. Ένα από τα μεγαλύτερα μου προβλήματα, τα οποία τα βλέπω και εκνευρίζομαι κάθε φορά, και δεν ξέρω ίσως και εσεί να εκνευρίζεστε όταν τα βλέπετε πείτε μου από κάτω, γι' αυτό υπάρχουν τα σχόλια, γράψτε μου τις απόψεις σας πραγματικά. Ε, είναι κάθε αρχή του μήνα ή τέλη του προηγούμενου, αρχές του επόμενου, όταν βλέπω όλα τα site με... που είναι στο gaming και πάνω και όχι μόνο, να γράφουν τα δωρεάν παιχνίδια του μήνα, τα δωρεάν παιχνίδια που βγάζει το PlayStation, τα δωρεάν παιχνίδια που έχει το Xbox, τα δωρεάν παιχνίδια, άλλο κορυφαίο που δεν ασχολούμαι, αλλά έχει τύχει να το δω και αυτό, το οποίο είναι και αυτό ηλίθιο, γιατί πολλοί κόσμοι το πιστεύει. Α πούμε, πολλοί παίζουν φρουτάκι και λέει δωρεάν σπιν. Με κάθε κατάθεση που θα κάνει, δωρεάν. Σου δίνει και δωρεάν. Αυτό το δωρεάν, αυτή η έκφραση η, 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 το αυτό το, 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 το δωρεάν έχει πλημμυρίσει ποντού, αλλά κανένα ποτέ δεν συνειδητοποιεί ότι αυτό το δωρεάν είναι πληρωμένο. Και είναι το μεγαλύτερο λάθο ever, ever. Ειδικά ρε, παιδί μου, α πούμε. Τώρα δεν να ακούω εγώ το, για το PlayStation να λέει τα δωρεάν παιχνίδια. Ποια δωρεάν παιχνίδια. Υποτίθεται ότι πληρώνει 70 ευρώ το χρόνο. Σου βγαίνει κανένα 10 ευρώ πόσο βγαίνει το μήνα. Και όλα αυτά γιατί, για να έχει δύο πράγματα που θα, πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Να μπει να παίξει online, το οποίο πραγματικά έχει μια κονσόλα συνδεδεμένη με το ίντερνετ για, και για να παίξει online παιχνίδια πρέπει να πληρώσει συνδρομή. Είναι το τι πιο ηλίθιο υπάρχει ever. Και κατά δεύτερον, για να έχει τα save σου. Δηλαδή για να κρατήσει τα save online, υποτίθεται σαν ένα mini cloud, όλο το κομμάτι, πρέπει να. και να μην χαθούν, αυτό μπορώ να το δεχθώ εν μέρη, γιατί ποτέ δεν πληρώνει σερβερ, πληρώνει ιστορίε για να μπορεί να τα έχει παντού. Άντε, αυτό α το καταπιούμε. Αλλά. Και σου λέει έχει και δύο δωρεάν παιχνίδια. Και θα σου πει, Μα αρέσει η Κώστα, πληρώνω 10 ευρώ και έχω δύο παιχνίδια. Τα οποία εν μέρη είναι σαβούρια. Στα τόσα χρόνια είχα. Είχα το PlayStation, όταν πήρα το PlayStation το 4, μεταχειρισμένο το αγόρασα, είχα... έβαλα το, και εγώ αγόρασα το, το PS Plus ήταν τότε. Δεν ξέρω τώρα πώ έχει, νομίζω είναι premium και άλλα δύο, δεν τα θυμάμαι πώ πάνε. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί, θα σα πω. Και το αγόρασα και λέω ευκαιρία είναι επειδή τότε εγώ είχα και το PSV. Είχα 4 PSV. Αν δείτε αυτά εδώ, αυτά εδώ, αυτά εδώ, αυτά εδώ, αυτά εδώ. είναι παιχνιδάκια για το PSV. Και τότε, εκείνα τα ωραία χρόνια, σου έβγαζε δύο παιχνίδια για το PSV, δύο παιχνίδια για το PS4 και ή ένα ή δύο παιχνίδια για το PS3. Που σημαίνει τυπικά σε 6 παιχνίδια και ήταν τρελό value. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα μου πει, ήταν παιχνίδια που θα τα παίζε. Στα τόσα χρόνια, από όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει, ζήτημα είναι αν έχω παίξει 2-3, τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, τα παιχνίδια που μου άρεσαν που είχε δώσει ήταν το. το Πώ λέγεται το χώρο, Until, Until Dawn, το Until dawn, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ε, Ποιο άλλο ήταν, το oh, oh, εκείνο με το πνεύμα, το Heavy Rain το... ή το άλλο, πώς λεγόταν, το Heavy Rain είναι. ήταν δύο, δεν τα θυμόμαι τώρα, δεν ξέρω, με τους δεν το έχω καθόλου. Μόνο πρέπει να έχουν εντυπωσία στρελά τα παιχνίδια για να, τα, για να ασχοληθώ. Ε... και έκανα δύο, ένα, δύο ακόμα, δηλαδή μιλάμε τώρα για μια συνδρομή από το 2015-16, 15-16, πότε ήταν, το πήρα, 16, 16 για πάνω από... Έχω δύο χρόνια σχεδόν που δεν... Ε, φέτος θα κλείσω δύο χρόνια τον, ε, τον Απρίλιο που δεν το χρησιμοποιώ ή Απρίλιο ή Ιούνιο. Ενάμιση πείτε περίπου που το έχω κόψει. Και στα τόσα χρόνια, δηλαδή έξι χρόνια περίπου βαριά βαριά πείτε... Ε, εντάξει, είναι πόσοι μήνε, είναι 6, 12, 72 μήνε. 72 μήνε από πολλά λεφτάκια με τα μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια. Ζήτημα να πήρα και κάποια αξιοπρέπεια παιχνίδια. Και πάντα αυτό έβλεπα. Όλοι να, να κλαίνε και να, και να κράζουν ότι άντε πάλι ένα μήνα με σάπια παιχνίδια, ένα μήνα με βλακίε. Και είναι τώρα η φάση δωρεάν. Δεν ξέρω. ίσως να είμαι ο μόνο. Μπορεί να είμαι ο μόνο. Βρούμε πιο χαζό τη υπόθεση. Δεν ξέρω. Πείτε μου σε αυτό το κομμάτι. Αλλά πάντα θεωρούσα ότι όταν πληρώνεις να... για να έχεις μια υπηρεσία, όταν πληρώνεις για να, για να έχεις κάτι, καλός ή κακός, πρέπει να το παίρνεις αυτό το κάτι. Και να μην σε κάνουν να νομίζεις ότι σε... σου κάνουν και χάρη που έχεις αυτό το πράγμα το οποίο πληρώνεις για να το έχεις έτσι. Σου τώρα για παράδειγμα, να πει είναι θέμα marketing. Προφανώ όλοι πουλάνε τον εαυτό του και το προϊόν του. Εγώ είμαι καθηγητή. Κάνω ιδιαίτερα, κάνω ιδιαίτερα και δουλεύω σε φροντιστήριο. Προφανώ και όταν έρθει η ώρα ε, να κάνω μαθήματα, προσπαθώ να δώσω το 100% του εαυτού μου. Δηλαδή ξέρω ότι πληρώνω με συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια η αλήθεια είναι πολλέ φορέ. Πληρώνουμε πολύ πιο λίγο από αυτά που προσφέρω, αλλά θέλω να δώσω αυτό το τουλάχιστον αυτό το οποίο, για το οποίο πληρώνομαι και να αποδώσω όσο καλύτερα μπορώ. Τώρα η αλήθεια είναι αν π.χ. τα παιδιά που έχω εγώ δεν κάθονται να διαβάσουν οτιδήποτε, δεν μπορώ να κάνω το γι' αυτό, αλλά η αλήθεια είναι συναχωριέμαι. Προσπαθώ να τα ιδρυγκάρω, να τα καταφέρουν, οτιδήποτε, να τα στηρίξω. Τέλο πάντων, ίσως μέτριο παράδειγμα, αλλά όταν εγώ ας πούμε για παράδειγμα Δύο παραδείγματα σειρά. Όταν εγώ προσπαθώ να δουλέψω και κάποιο να μου δώσει λεφτά για αυτό που κάνω, θα δουλέψω σοβαρά. Θα αποδώσω, θα βγάλω το δικό μου το μεροκάματο και θα βγάλω και ένα κέρδο σε αυτόν ο οποίο με πληρώνει. Προφανώ. Έτσι το κάνω από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή, όταν δούλευα οικοδομή, έπρεπε να βγάλω το μεροκάμα το δικό μου έπρεπε να... και να βγάλω και κέρδο στο μάστορα που ήμασταν μαζί και βάζαμε πλακάκια. Μετά στο πρακτορείο αγροπό, έπρεπε να βγάλω το μεροκάμα το δικό μου και έπρεπε. Καλό κακό, α πούμε ότι πρέπει να βγάλει αυτό που έχει και κάτι, ένα τσίκ παραπάνω για να σε προτιμήσει ο άλλο. Γιατί αλλιώ θα πάει και απαλού. Αλλά δεν θα μπει στη διαδικασία. Θα κάνει κάποιε χάρε, αλλά τυπικά είναι κάτι εξτρά από αυτό που πληρώνει ο άλλος. Ε... ζούμε σε μια φάση, σε μια περίοδο, εδώ και πολλά χρόνια αυτή η περίοδος επεκτείνεται, στην οποία βλέπεις όλοι να τσακώνονται, ειδικά όταν πρόκειται στο κομμάτι των κονσολών, δηλαδή όταν πρόκειται για PlayStation Ή για, για για Xbox. Να τσακώνονται και να σκοτώνονται. Το δικό μου είναι το καλύτερο, το δικό σου το καλύτερο, το δικό μου προσφέρει περισσότερο, το δικό σου προσφέρει λιγότερα. Και να βάζουν πλάτη σε συμφέροντα τεχνικά βιομηχανιών, οι οποίε το μόνο που χρειάζονται, το μόνο που του βλέπουν είναι σαν πρωτοφόλια. Δηλαδή, αν πιστεύετε ω καταναλωτέ ότι η εκάστοτε Sony, η εκάστοτε Microsoft, η εκάστοτε ξέρω εγώ Nintendo, οτιδήποτε βλέπει τον κόσμο και λέει που, αυτοί είναι οι φαν. Πρέπει να τους ε, σαπορτάρουμε και να τους δώσουμε το 250%. Όχι. Πρέπει να είστε πολύ λαθεμένοι και πρέπει να είστε πολύ χαζοί για, για να, κάθεστε και να τσακώνεστε με άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν απλά διαφορετικά γούστα από εσά γιατί αυτό είναι διαφορετικά αυτά που τους αρέσουν. Στα τόσα χρόνια η μόνη εταιρεία που έχω αντικρίσει η οποία πραγματικά έδωσε πολλά πράγματα. Βασικά μόνοι, υπάρχουν κι άλλε. Αλλά α πούμε, η πρώτη που με εντυπωσίασε ήταν η CD Project Red, η οποία τότε με το Witcher έδωσε και δίνει πράγμα και content. Και, ναι, βέβαια στο Cyberpunk το Failer, αλλά εντάξει, α πούμε ότι είναι ένα τυχέ παράδειγμα αυτό. Όχι ότι δεν νομίζω ότι. Μάλλον όχι ότι νομίζω ότι δεν ήθελα να δώσουν παραπάνω, απλά δεν του έκατσε καλά ο σχεδιασμό. Είναι η εταιρεία που έφτιαξε το No Man's Sky, η οποία παρόλο που κατηγορήθηκε για πολλά πράγματα συνέχισε να δίνει και ακόμα παραπάνω από τα λεφτά που άκουσε ο κόσμο γιατί υποστηρίζει το προϊόν της και είναι η Λάριαν με τον Baldur's Gate το οποίο είναι το πιο περίτρανο παράδειγμα του πλήρωσα και θα πάρω όχι μόνο το 150% αλλά ακόμα και παραπάνω γιατί δεν βγήκε η Λάριαν να πει Ωραία, σα δίνουμε δωρεάν δύο χαρακτήρε ή τρει χαρακτήρε ή οτιδήποτε. είναι Blizzard να σε χρεώνει για το Necromancer στον Diablo 3 ή οτιδήποτε άλλο, ή να σε χρεώνει για να έχει αυτονόητα πράγματα. Γιατί, Γιατί υποτίθεται ότι οι συγκεκριμένε εταιρείε κάνουν τη δουλειά του σωστά, και σέβονται και τον καταναλωτή, ο οποίο είναι αυτό που θα τη στηρίξει. Ένα από τα μεγάλα πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε ως καταναλωτέ, δεν καταλαβαίνουμε πρώτα απ' όλα ποιο είναι το συμφέρον μα ω καταναλωτέ, δεν καταλαβαίνουμε πού πρέπει να βάλουμε πλάτη για να στηρίξουμε κάποια πράγματα, και δεν καταλαβαίνουμε τι πραγματικά μα συμφέρει και τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Γενικά είμαστε πλανεμένοι. Και δεν ξέρω, μερικέ φορέ μου φαίνεται πολύ χάζο όλο αυτό το πράγμα. Το ότι βλέπει συμπεριφορέ, βλέπει μοτίβα να επαναλαμβάνονται. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά γενικά η κοινωνία μα, αυτό που ζούμε είναι δομημένο με συγκεκριμένα μοτίβα, τα οποία διαστήματα επαναλαμβάνονται και γίνεται ξανά το ίδιο πράγμα και ξανά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μόνο στα 36 σύντομα χρόνια τη ζωή μου σχεδόν, έχω προσέξει άπειρα πράγματα να επαναλαμβάνονται τα τελευταία αυτά 36 χρόνια, από το τότε που είμαι παιδί μέχρι σήμερα, να επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά και τίποτα να μην αλλάζει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει, δεν ξέρω, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι πρέπει να ζούμε σε έναν. Σε ένα, είμαστε μια παράνοια δεν γίνεται πριν τις προάλλες πριν από καιρό είχα κάνει ένα βίντεο στο οποίο έλεγα ότι είμαστε λύθοι με τον τρόπο που ξοδεύουμε και τον τρόπο που καταναλώνουμε αλλά ναι ρε φίλοι είμαστε λύθοι δηλαδή κανένας δεν παρατηρεί τίποτα δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του δεν βλέπει τι αξίζει στη τσέπη του τι αξίζει να στηρίξει και τι όχι και στο τέλος όλοι, όλοι γυρνάνε γύρω από τα ίδια και τα ίδια σου λέει ο άλλο, θα σου δώσω digital το προϊόν μαζί κι εγώ. Δεν έχω προβλήματα digital ή τα, τα ψηφιακά ή τα με, 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 με κανονικό CD ή οτιδήποτε. Ε, δεν έχω κανένα απολύτω θέμα, δεν με ενδιαφέρει καν. Ε, έχω περάσει, έχω κάνει συλλογέ, έχω βγάλει τα αποθυμένα μου ή οτιδήποτε και έχω κάνει και μια πάρα πολύ ωραία σειρά την οποία δεν έχουν δει ελάχιστη. Το Η Ανατομία ενό no συλλέκτη. Το οποίο είναι ίσω από τι πιο όμορφε σειρέ που έχω δει στο συγκεκριμένο μέσο, η οποία έκατσα και βρήκα συγκεκριμένα άτομα τα οποία είχαν τρελέ συλλογέ. Ο καθένα το είδο του. Δηλαδή, έχω βρει ένα άτομο το οποίο είχε τρελέ άνοιμ συλλογέ με φιγούρε, με τα πάντα όλα, με κόμικ, με ό,τι θε. Έβρικα ε, ένα άτομο το οποίο είχε full digital συλλογέ. Ε, βρήκα ένα άτομο το οποίο είχε ψηφιακέ. Βασικά είχε συλλογή και την πούλησε και ήθελα να δω την οπτική του γωνία. Βρήκα ένα άλλο άτομο το οποίο είναι ενεργά στο χώρο και ανακυκλώνει παιχνίδια. Βρήκα ένα άλλο άτομο που ασχολείται με το ρετρό, δηλαδή έπιασα κάθε, κάθε κομμάτι κάθε κομμάτι της gaming σκηνής από ένα αντιπρόσωπο, ένα αντιπροσωπευτικό είδος, ε, άτομο βασικά, αν το θέσω πιο σωστά, και έκατσα και τους ρώτησα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο, ενδιαφέρον εμένα, ενδιαφέρον όλου μα. Και ο καθένα μου είπε κάνα δυο συγκεκριμένα πραγματάκια έτσι, πώ βλέπει, πώ το αντιλαμβάνεται. Και είναι πολύ ωραίο, ειδικά όταν βλέπει άτομα. Αυτό είναι το ωραίο του μέσου αυτού, ότι με έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω άτομα τα οποία ο καθένα είναι κάτι διαφορετικό, αντιπροσωπικό. Και όλοι είμαστε κάτι διαφορετικό και ταυτόχρονα όλοι έχουμε και κοινά. Οπότε όταν βλέπει όλε αυτέ τι απόψει και βάζει και τη δική σου εξέλιξη ω γκέιμερ, ω συλλέκτη, ω τα πάντα όλα. Ε αρχίζει και παρατηρεί. Και αυτό προσπαθεί να το δώσει και στον κόσμο. Δηλαδή, στην ουσία, προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να αρχίσει να παρατηρεί και αυτό. Αλλά δεν ξέρω, αυτό δεν δουλεύει ποτέ. Δεν δουλεύει ποτέ, γιατί δεν ξέρω, ειλικρινά. Μετά από τόσα χρόνια, απλά καταλήγω πάντα στο ίδιο τέτοιο. Γενικά, είτε πρόκειται για. Τώρα μπορεί να σα βρείτε πολύ αγόριστο το συγκεκριμένο. Αλλά αν κάτσετε και το σκεφτείτε και ακούσετε. Λίγο πιο συγκεντρωμένα αυτά που λέω θα δείτε ότι ό,τι είναι για το gaming και η φάση είναι και για τα πολιτικά, είναι και για τα κοινωνικά, είναι και για τα γκομενικά μα. Είναι για όλα αυτά τα κομμάτια που μα απασχολούν στην καθημερινότητά μα. Είναι για του φίλου, είναι για τι παρέε μα, είναι για το πώ διασκεδάζουμε. Είμαστε όντα τα οποία επαναλαμβάνουμε συγκεκριμένε αλληλουχίε. Γιατί το ανθρώπινο μυαλό έξω από οτιδήποτε δεν είναι συνηθισμένο, έρχεται σε σοκ μέχρι να το συνηθίσει. Δηλαδή, Όπω έλεγε και ο Lovecraft, ο μεγαλύτερο φόβο είναι ο φόβο για αυτό που δεν ξέρει. Εάν κάτι το ξέρει και το κάνει κτήμα σου, το συνηθίζει. Και όταν κάτι το συνηθίσει, μετά είναι αποτελεί μέρο μια ρουτίνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρω πλέον ότι θα δω ένα θρίλερ, τα jumpscare. Με τρομάζουν βέβαια, δεν θα πω ότι δεν με τρομάζουν, αλλά πιο πολύ με τρομάζει η κίνηση παρά αυτό που είναι. Ξέρω ακριβώ τι θα γίνει. Όταν διαβάζω ένα αστυνομικό βιβλίο, μετά από τόσο βιβλίο που έχω διαβάσει, ξέρω ακριβώ ποιο είναι ποιο από την αρχή, το setup. Γιατί μπορώ να καταλάβω του κανόνε που δομείται ένα έργο. Γι' αυτό και δεν απολαμβάνω τα αστυνομικά βιβλία πλέον καθόλου. Γιατί είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις ποιος είναι ποιος από την αρχή και, και, αν υπάρχει μια ανατροπή, η ανατροπή γίνεται εντάξει. Γι' αυτό με εντυπωσιάζουν οι ταινίες οι οποίες είναι πολύ εξυπναδομημένες και πάρα πολύ στρώτες αλλά και αυτές έχουν τα συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία επαναλαμβάνονται κατά καιρούς. Whatever, όλα επαναλαμβάνονται στα παιχνίδια, στο gaming, ξέρεις, με το που ξεκινήσει ένα παιχνίδι, προς τα που θα πάει. Α πούμε για μένα αυτό με εντυπωσίασε στο Baldur's Gate το οποίο ξέρει το τέλο, αλλά σου λέει υπάρχει και αυτό το τέλο, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει και αυτό το τέλο, υπάρχει και αυτό το τέλο, υπάρχει και αυτό το τέλο. Υπάρχει και αυτό το τέλο. Α πούμε, ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια το οποίο το τονίσανε, γιατί όντω παίρνει τι αδυναμίε ενό συστήματο και το τονίζει επιδεικνύοντα του, ήταν το Alice in the Wonderland. Όσοι το έχετε δει, που είναι τρομερή σειρά, πολύ ωραία σειρά. Δηλαδή έχει ένα ρόλο ερκόστερο από ανατροπέ. Ε στο τέλο, το τέλο του Alice in the Wonderland στο δεύτερο season, ήταν δεύτερο season, ναι. Δεύτερο season πήγε, νομίζω. Ήταν εσόδο σε όλα τα αναλλακτικά τέλη που μπορούν να υπάρχουν. Και στο τέλο κατέληξε στο πιο λογικό, το οποίο ήταν γαμάτο. Ή α πούμε, μια που είπα και το Alice in the Wonderland, μου είχαν δύο πράγματα. Α πούμε, πούμε, γιατί αυτή η σειρά ήταν τόσο αξιμνημόνευτη, παραδείγματο χάρη, όπω και το. Όπω το, το, το Game of Thrones. Γιατί καταλαβαίνετε από τη μία τα μοτίβα, αλλά και το πώ πάει το μοτίβο δημιουργώντα καινούριο μοτίβο. Έτσι. Γιατί σε βάζει στο τρυπάκι να δεθεί με χαρακτήρε, και εκεί που πα να συνηθίσει, ξέρει, όταν αρχίζει και βλέπει ένα-δύο επεισόδια με το, το χαρακτήρα που γουστάρει, τον συνηθίζει και λε: Όπα, ταυτίζομαι. Μοιάζω. Και σιγά σιγά, σιγά σιγά, εκεί που λε: Ωραία, α τώρα. Οπ, πέθανε. Τέλο. Και εκεί σοκάρεσαι, και αυτό είναι που σου μένει. Και μετά αυτό γίνεται θυστικό γιατί σε φάση εσύ έχεις κολλήσει και λες όπα τι έγινε, αρχίζει και ξαφνιάζεσαι. Μετά μόλι ξανασυνηθίσεις και εντούργιος θάνατος. Άρα καταλαβαίνετε, βλέπετε τη δημιουργία ενός μοτίβου μέσα από το σπάσιμο ενός άλλου μοτίβου. Έτσι. Δηλαδή σπάσει ένα μοτίβο, μια συνήθεια, δημιουργείς μια ένταση, υπάρχει αυτό το, και μετά αρχίζει αυτό με το που ξαναφθείρει, πα, Πά, πάρει κάτι καινούριο. Μετά από λίγο όμως, αυτό το περιμένει, γιατί ξέρει ότι. Και έτσι πήγε και με τον Game of Thrones. Game of Thrones. Ξαφνιάσματα. Ξαφνιάσματα. Αλλά σε περιμένει ότι θα γίνει ένα ξάφνιασμα. είσαι σε γρήγορση μετά. Και το συνηθίζει ακόμα και αυτό. Ε, αυτό θυμίζει πάρα πολύ πώ λειτουργούν τα αναψυκτικά ή οτιδήποτε έχει ανθρακικό. Το ανθρακικό, κάθε φορά που πίνει αναψυκτικό, σου καίει λίγο τον ισοφάγο. Έλα όμω που αυτό δεν είναι τόσο έντονο κάψιμο, ώστε να σε πονάει, αλλά είναι ένα τέτοιο θυστικό πραγματάκι που αυτό ο πόνο που σου δημιουργεί είναι σαν ευχαρίστηση, σαν απόλαυση. Mm. Και αυτό μα αρέσει να πίνουμε σόδε ή κοκακόλε, ότι πέρα από τη γεύση έχει να κάνει και με την αίσθηση που αφήνει το ανθρακικό στο νησοφάγο μα. Λοιπόν, είναι ένα μοτίβο και αυτό. Και είναι και το εξή μοτίβο που ξαναλέω από το οποίο ξεκίνησα να κάνω αυτό το βίντεο. Τα δωρεάν παιχνίδια. Δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν. Πάρτε δωρεάν πράγματα τα οποία σα τα δίνουμε με πληρωμή. Όπω είναι και τα free games. Δηλαδή, στο προηγούμενο επεισόδιο έκανα για τα MOBA. Τα οποία είναι free games τα περισσότερα από αυτά. Ε? Και πάνω τα free games πιάσανε. Αλλά σε βάθο χρόνου, α πούμε, π.χ. όταν σκέφτομαι τα χρήματα που έχω δώσει στην Dota, είναι πολύ περισσότερα από το να. Μόνο όταν έβγαζε κάθε, καιρό, κάθε κάποιο διάστημα, κάθε χρόνο, κάνουν ένα τουρνά του αυτά τα παιχνίδια, ένα μεγάλο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και σε αυτό εσύ σαν πορτάρες τη ομάδα σου αγοράζοντα πράγματα και, και. skin και διάφορα αντικείμενα για το, τα παιχνίδια που έχει. Τα λεφτά που έχω <laughs> ρίξει σε αυτά τα παιχνίδια όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που είναι δωρεάν, είναι πολύ περισσότερα από τα λεφτά που έχω ξοδέψει όλα αυτά τα χρόνια για τα παιχνίδια που έχω αγοράσει. Αναλογιστείτε το λίγο έτσι. Δηλαδή με έχετε πιάσει πολλές φορές να παραπονιέμαι και να λέω πω πω όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα μια καλή κάμερα. Πω πω όλα αυτά τα χρόνια κάτι δεν μ' άρεσε, κάτι τόνα, κάτι τ' άλλο, δεν μπόρεσα, δεν έκανα, δεν έρανα, δεν έδειξα, δεν έργανα. Ναι, αλλά π.χ. Τώρα τι να σας πω εγώ ότι δεν έχω καλή κάμερα, αλλά παιδί να έχω ξοδέψει τρεις, τέσσερις κάμερες όλα αυτά τα χρόνια, τα πάνω από δέκα χρόνια στην ε, <laughs> γιατί κάθε χρόνο έδινα κάπου στα 180 με 200 ευρώ για φακελάκια και για skins και αυτά από σε ένα δωρεάν παιχνίδι και αυτό έχει συζητηθεί άπειρες φορές σε άπειρα βίντεο, σε άπειρες αναλύσεις αναλύσεων, είναι ο ψυχολογικός παράγοντας οπότε εσύ προσφέρεις στον άλλον κάτι το οποίο πιστεύει ότι είναι συμφέρον εκείνη την ώρα νιώθει ότι κλέβει την πάγκα και όταν σε νιώθεις ότι κλέβεις την μπάγκα, τυπικά δεν δίνεις περισσότερα από όσα όταν συνειδητοποιήσει πώς λειτουργεί όλο αυτό. Έρχεται κάποια στιγμή η συνειδητοποίηση σε κάποιου. Σε κάποιου άλλου δεν έρχεται και ποτέ. Και δεν σε νοιάζει κιόλα. Γιατί υπάρχει αυτό η μακάρια φάση που λέει: μακάρη, η πτωχή το πνεύμα. Τι πόσο μεγαλώνω, όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω. Καταλαβαίνω ότι τυπικά Τζάμπα καθόμαστε και αγχωνόμαστε. Τζάμπα και πιο πολύ τα κάνουμε χάνει τη συζήτηση παρά για οτιδήποτε άλλο. Γιατί άμα το σκεφτεί, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και αυτό το βίντεο θα το δουν 300 άτομα. Παραπάνω δεν θα το δουν. Και από αυτά τα 300 άτομα υπάρχει ο χρυσό κανόνα που βλέπω εδώ και πολλά χρόνια του 10%. Καλό ή κακό, δεν ξέρω αν το έχει προσέξει κανένα σα, αλλά σε όλα τα βίντεο, και εγώ το βλέπω ω παραγωγό βίντεο, έχω κάνει πάνω από 700 βίντεο όλα αυτά τα χρόνια και πάντα υπάρχει ένα engagement του 10%. Αυτό το χρυσό 10% που δεν σπάει ποτέ. Δεν σπάει ποτέ. Αν πάρω το τελευταίο με 100 βίντεο και τα ανοίξω. Και, και εδώ, α πούμε για παράδειγμα, το engagement. Σε πόσο κόσμο το πρότεινε το YouTube το βίντεο μου, σε χίλια άτομα. Από τα χίλια άτομα, πόσοι το είδανε, 100. Είναι αυτός ο χρυσός κανός του 10%. Από τα 100 άτομα πόσοι γράψανε σχόλιο, οι Κατάλαβε. Δηλαδή σε φάση υπάρχει. Και πάλι ένα μοτίβο. Θέλετε, δεν θέλετε, καλό ή κακό, πιστέψτε το ή όχι, υπάρχουν πολλά μοτίβα εκεί έξω. Και κυρίω τα περισσότερα μοτίβα είναι θέμα συμπεριφορά. Γιατί όταν μια εταιρεία προσπαθεί να βγάλει χρήματα, έχει πολύ καλύτερου ψυχολόγου και αναλυτέ από ό,τι πιστεύετε. Και η συμπεριφορά μα ω είδο είναι αγελαία. Θέλοντα και εμεί, ειδικά όταν μαζέψει πολύ κόσμο μαζί, λειτουργεί σαν ένα κοπάδι. Το ίδιο σημαίνει και στα games. Δηλαδή, μόνο σου μπορεί να έχει μια αντίληψη, αλλά άμα αν σε βάλω μαζί με άλλου πέντε που έχετε όλη PlayStation ή έχετε Xbox ή έχετε οτιδήποτε, θα είστε σε φάση μίσο τη κρίση. Είναι όπω όταν είσαι στο σχολείο. Όταν είσαι στο σχολείο, την ώρα που σα τη στην προσευχή, το μόνο που σα ένιωσε είναι να μην βγείτε μπροστά για προσευχή. Το ίδιο κι εμεί, όλοι μα. Γιατί δεν έχει καμιά όρεξη να πει προσευχή και πολλέ φορέ δεν ήθελε και να είσαι μπροστά. Και απλά να έχω δει μέσα στο τέτοιο. Και εκείνη την ώρα νιώθω σαν μια μάζα όπου πήγαιναν όλοι, πήγαινε και εσύ για να κρυφτεί μαζί με αυτού. Δηλαδή, γίνει ένα πράγμα για να μην εκτεθεί. Είναι μηχανισμό άμυνα αυτό το πράγμα. Λοιπόν έτσι είναι και το που, πώς εσύ πρόνεις, πας στο γήπεδο και με το που τους δεις όλους που πάνε στο γήπεδο ή πάτε στο γήπεδο, δεν ξέρω. Έχω δει πολύ άσχημα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια με τα γήπεδα και ας μην πήγα ποτέ. Δεν έχω πάει ποτέ σε γήπεδο, ήμουν τόσα χρόνια και είμαι τόσα χρόνια Θεσσαλονίκη, δεν έχω πει ποτέ σε γήπεδο. Ενώ και στο χωριό μου, μόνο στο τοπικό που πήγαινα και αυτό έχω να, πάω, να, έχω να πατήσω σε γήπεδο, γήπεδο, γήπεδο πάνω από 20 χρόνια. Ε, σε φανταστείτε όταν πα στο γήπεδο για παράδειγμα. Όλοι μαζί συσπηρώνεστε. Συνθήματα, ιστορίες. ή είσαι ένα μπούλιο, ή όταν είσαι στην εκδρομή πα πενταήμερα. Σα δίνω τώρα παραδείγματα τα οποία μπορούν να σα φέρουν ένα κλικ. Λοιπόν, εκείνη την ώρα λειτουργεί. Στην πενταήμερα είναι ένα. Οω, πάμε. Δεν είναι κακό, είναι αυτό που είμαστε. Και πολλέ φορέ, επειδή πολλοί πιτσιρικάδε, και μιλάω πιτσιρικάδε γιατί. Που πιτσιρικά δεν ξεκινά. Όταν, πούμε, για παράδειγμα, ήμουν ένα παιδί, δεν είχα τη δυνατότητα, σας το έχω πει πολλέ φορέ, δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνομαι να αγοράσω κονσόλε, να αγοράσω πράγματα, γιατί από τη μία ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα στο σπίτι, από την άλλη δεν υπήρχαν πολλά λεφτά, οπότε υπήρχαν προτεραιότητε και οι προτεραιότητε πάντα έμπαιναν διαφορετικά. Και σε πολλού από εσά, φαντάζομαι, όταν οι γονεί σα ήρθαν η ώρα να σα πάρουν μια κονσόλα, επέλεξαν επέλεξαν ή επιλέξατε τι σας άρεσε περισσότερο χωρίς να έχετε γνώσεις πες μου τώρα εσύ που όταν ήσουν το 1997 και βγήκε το PlayStation 1. Εγώ το θυμάμαι σε περιοδικάκια που ερχόταν μετά στο χωριό, ρε παιδί μου, σαν κονσόλ το βάζανε σαν διαφημίσει κάτω. Ξέρεις, υπάρχει αυτό. Και έτσι το ανακάλυψα ότι υπάρχει το PlayStation 1 τότε. Μέχρι να έρθει η ώρα το 2000 παρακάτω, 99, να το πω ότι ήταν τότε, σα έλεγα την ιστορία, να δω PlayStation από κοντά. Εγώ το είχα δει σε φωτογραφία. Όχι ψέμα, στο Αλμανάκο το είδα πρώτη φορά το PlayStation. Στο Αλμανάκο. Δεν ξέρω πώ διαβάζετε το Αλμανάκο όταν ήμασταν παιδιά αλλά με τον Phantom Duck, αγαπημένο μου ήρωα στον Phantom Duck. Δεξί, αυτό το κακό, ότι ποτέ δεν μπορείτε στο χωριό ολοκληρωμένε ιστορίε, αλλά έφτανε ένα-δύο τεύχοι, ρε παιδί μου. Έτσι, εγώ έμαθα τον Φάντομ Phantom Duck και τα κόμικ. Υπήρχε το Μίκη Μυστήριο, το οποίο ήταν πανάκριβο. Εν μεταξύ, το πανάκριβο ήταν το 500 δραχμέ. Πανάκριβο, για να καταλάβετε το δικό μου πανάκριβο. Και το 500 δραχμέ ήταν 1,5 ευρώ. Δηλαδή, εγώ ω παιδί, βλέποντα τη 1,5 ευρώ το σημερινό το θεωρούσα απλησίαστο. Το fun fact, λέω αυτό και συνεχίζω τη α πούμε, όταν η μάνα μας, μας, έδινε εμένα και τα αδέρφια μου το πρωί για το σχολείο, καταρχά δεν παίρναμε πάντα στο σχολείο φαγητό, ενώ Μα έφτιαχνε ψωμί τυρί, ρε παιδί μου. Και θυμάμαι πολλέ φορέ με κοροϊδεύαν τα παιδιά στο σχολείο γιατί δεν, εγώ είχα ψωμί τυρί και οι άλλοι παίρνανε και καλά κάνανε. Ε, και θυμάμαι μερικέ φορέ που όταν μα έδινε η μαμά μου λεφτά, μα έδινε από 100 ευρώ, γιατί ήμασταν δύο χωριά. Ο μικρό δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Και 100 και 100 δραχμέ, 200 δραχμέ. Και με αυτέ τι 100 δραχμέ, θυμάμαι τότε είχαν πρωτοβγεί και τα τσάμπιον τα κρουασάν, τα οποία είχαν. 100 δραχμέ. Οπότε ή θα παίρναμε από 100 δραχμέ ο καθένα και θα παίρναμε από ένα τσάμπιον κρουασάν, ή και άμα θέλει το του τον των μου πολλέ φορέ για παράδειγμα ε, μα έδινε 150 δραχμέ. το max ήταν 150, πάντα πάνω από 150 δραχμέ. Για να καταλάβετε, όσοι είστε πιο νέοι και πιο 150 δραχμέ σε 45 λεπτά του ευρώ. Δηλαδή τεχνικά εγώ και ο αδερφό μου κάθε μέρα για να πάμε στο σχολείο πήγαμε 45 λεπτά. Ο καθένα. Μάξ. Στα medium ήμασταν με 30 λεπτά. Δηλαδή έδινε η μητέρα μου 30 λεπτά σε μένα και 30 λεπτά στον αδερφό μου δεν είναι 29, αλλά whatever, 30. Και θυμάμαι πηγαίναμε τότε στον Κλάψο. Ο Κλάψο ήταν ε, με ένα μπακάλικο, ακόμα είναι, καλά είναι ο άνθρωπο. Ε, και ήταν, κάναμε τη διαδρομή, ρε παιδί μου, πηγαίναμε πρώτα από εκεί. Παίρναμε τρία τσάμπιον, τα οποία ένα και ένα είχαμε για το σχολείο. Και το ένα το μοιραζόμασταν στο δρόμο για πρωινό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, παίρναμε το ένα, το μοιραζόμασταν και το μισό το τρώγα εγώ, το μισό το τρώγε ο Παρασκευά, ο αδερφό μου. για καταλάβετε λίγο τι φάση. Τέλο πάντων, γι' αυτό γυρνάω πάλι πίσω στο θέμα των χρημάτων. Πολλέ φορέ, όταν ε, ήταν η ώρα να διαλέξετε, δεν είχατε πολύ μεγάλη εικόνα. Οπότε. Αυτό που σας κινούσε, αυτό που παίζαν οι φίλοι σας και μέχρι σήμερα αυτό είναι. Αυτό που παίζαν οι φίλοι σας, αν δεν είχατε εσείς σε εμπειρία, αν δεν ήσασταν εσείς ο φίλος που θα ξεκινούσε και θα σε εντυπωσίαζε. Γιατί έτσι πάει. Ένας εντυπωσιάζεται που μπορεί να το αγοράσει πρώτος, το αγοράζει πρώτος και άλλοι εντυπωσιάζονται από τον άλλον που το πήρε πρώτος. Οπότε ή θα είσαι εσύ ο πρώτος που εντυπωσιάστηκε από δικούς σου λόγους και από δικού σου λόγου και έκανε το trend τη εποχή και θα πάρει μια κονσόλα. Ωραία. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν όλε τι κονσόλε. Ειδικά όταν είσαι παιδί. Και εσύ προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι. Προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι του ότι ξέρει κάτι, εγώ πήρα το πλαίσιο. Λέω τώρα για το μου. Γιατί τι είχα και τι έχω όλε τι κονσόλε σχεδόν. Ε, Μεγαλώνοντα και αγοράζοντα με δικά μου λεφτά, αλλά Λε σε φάση, έχω μόνο το PlayStation και το λέω πολλά πιτσυρίκια. Πορώνε γιατί είναι ωραίο, είναι γαμάτο. Και μπράβο, κάντε, έτσι πάει. Αλλά όταν δει, α πούμε, τώρα το Xbox, που δεν μπορεί να το έχει και το Xbox και το PlayStation, που αν στο έδινα θα το έχει και θα έχει και τα δύο διπλατή και θα σου Ο χάμα ο Λοιπόν, άρα εσύ βλέπει τώρα το PlayStation που έχει και λε, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αλλά έχω μόνο αυτό. Οπότε εγώ πρέπει να χρυσώσω αυτό το χάπι, αυτό το χρήσωμα του χαπιού, του τι έχουμε στα χέρια μα και να αποδώσει τα λεφτά που του δώσαμε σε συνδυασμό με την άμυνα που βγάζουμε πολλές φορές μας οδηγούν σε να, να λέμε και να κάνουμε βλακίες και να πιστεύουμε ακόμα πιο εύκολα τις βλακίες που ακούμε. Σήμερα βγήκε είναι η τέτοια του Xbox. Αυτή τη στιγμή παίζει να έχει τώρα να γίνονται τα... Τι λέει το Xbox. Δεν έχω πάρει πρέφα τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Είδα το PlayStation τις προάλλες. Εντάξει. <συσχυσ> <συσχυσ> Σήμερα διάβαζα το πρωί ότι το PlayStation για παράδειγμα δεν θα βγάλει καινούργια παιχνίδια για το 24 πάρα πολλά και θα είναι πρώτη χρονιά που το Xbox θα έχει περισσότερα παιχνίδια από ότι το τέτοιο θα στηριχτεί σε third party. Άλλη μεγάλη μαλακία. Sorry κιόλα, αλλά PlayStation 5. Έχα, έλεγα σήμερα, έβλεπα επίση, σήμερα με πετούσε ειδήσει. Αυτά μου ερχόταν Ότι κλείνει το season. Καταρχά σήμερα, χθε και σήμερα βγήκαν οι εκπτώσει. Εκπτώσει στο PlayStation, το οποίο έπεσε. Αλλά σε σχέση με το εξωτερικό έπεσε πολύ πιο λίγο. Δηλαδή κάτι άκουγα για 100 κάτι ευρώ και έπεσε από τα 300, 550 στα 478 το είδα. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Τώρα μιλάμε τη δαχθέα. Στα πρώτα νούμερα. Και εγώ θέλω να πάρω PlayStation 5. Αλλά εγώ θέλω να πάρω PlayStation 5 για ένα συγκεκριμένο λόγο και θα σα τον πω. Ε... και τι γίνεται τώρα σε φάση ρε παιδί μου. Σου λέει, διάβαζα και έλεγαν ότι το PlayStation φτάνει στο κλείσιμο του κύκλου με πολύ λιγότερες πωλήσει από ό,τι περίμεναν. Και κανένας δεν σκέφτεται δύο πράγματα, δύο βασικά πράγματα. Το ένα, παρόλο που ήταν παραπάνω από το Xbox, το οποίο Xbox το έχει φελάρει και αυτό πάρα πολύ. Πρώτον, το γεγονός του ότι όταν βγήκε δεν υπήρχε σε πληθώρα, με αποτέλεσμα να γίνει ένα προϊόν το οποίο μόνο πολύ λίγοι είχαν, δηλαδή τα πρώτα δύο χρόνια δεν μπορούσε να τα αγοράσει. Οπότε τυπικά σου βγάζει, ήταν ακριβώ η ίδια μαλακία, γιατί θέλω να κάνω βίντεο με το PSV. Ακριβώ η ίδια μαλακία, λίγο πιο όμως, ε, λίγο πιο δια... με, λίγο περισσότερα παιχνίδια. Λοιπόν. Ε, δεν μπορούσε να το αγοράσει, γίνονταν χαμό. Το θυμάστε, δεν έχουν περάσει χρόνια έτσι. Ήταν και η ω τα καλύτερα του τότε. Και κατά δεύτερον, δεν έχει βγάλει και άπειρα παιχνίδια. Δηλαδή, αν τα μετρήσουμε τα exclusive που έχει βγάλει το PlayStation 5, είναι 5, 6, αντί 7. Δεν ξέρω αν βάλετε και τα περιφερειακά τα πολύ μικρά, αλλά μιλάμε τώρα για τίτλου στου τίτλου. Θα πει κάποιο, μα το Xbox δεν έχει βγάλει καν. Έχει βγάλει ένα, δύο, τρει. πόσου έχει βγάλει, δεν ξέρω, μπορεί να και τώρα. Αλλά υπάρχει στου τυφλού ο μονόφθαλμο, αυτή είναι η φάση. Δυστυχώ, αν έχει έναν με καθόλου μάτια και έναν με ένα μάτι, θα πα με αυτόν που είναι με το ένα μάτι. Λοιπόν, Οπότε είσαι στη φάση τώρα εσύ που έχει πτώσει τα λεφτά σου και μιλάμε για λεφτά, όχι μαλακίε. Δηλαδή δεν είχε 300 ευρώ όπω έκανε το PlayStation του 4 όταν πρώτο βγήκε. 240, 300. Ξεκινάμε αυτόματα από τα 5 εκατοστάρικα, 4 εκατοστάρικα, 5 plus. Και όταν είχε πρωτοβγή βγή, είχε 7 πλάσια κατοστάρικα. 700 ευρώ για μια κονσόλα, που 700 ευρώ παίρνει PC. Πολύ χαλέ ήταν τα προηγούμενα χρόνια η αγορά. Α μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, και το παίρνει. Και αρχίζει και βγάζει και προβλήματα στον διάμεσο και βάλει scalpers βάλε... βάλε τα πάντα όλα και σου λέει τώρα σε φάση ωραία ξέχνα την συνδρομή που είχες στο playstation plus γιατί εγώ είχα το playstation plus και έχουμε άλλα τρία πακέτα ακολουθώντας το μοτίβο που έκανε το xbox το οποίο για μένα είναι μια χαρά μοτίβο του να έχει συνδρομή και να βάζει παιχνίδια και να ξέρεις ότι θα έχεις με 10 ευρώ το μήνα με 10 ευρώ το μήνα πόσα αρκετά 100-200 πόσα έχει το μεταξύ εγώ πάντα τα το πρώτα, τον πρώτο καιρό έβαζα τους κωδικούς τους μικρούς που ήταν για μήνα 30 ημερο είχε κάποιου φρικ κωδικού. έτσι. Μετά έπαιρνα για τρίμηνο από το eBay καρτούλε και έβαζα για να. Μετά δεν έβαζα καθόλου. Αν ήθελα να παίξω κάτι πάρα πάρα πολύ, θα έπαιρνα για ένα μήνα, θα το έπαιζα. Αν και τώρα μεταξύ μα, και όσο καιρό το είχα. Τώρα μιλάμε για μένα βέβαια, γιατί είναι και διαφορετική δικιά μου φάση όσο καιρό το είχα, έπαιξα συγκεκριμένα 3-4 παιχνίδια. Και πάλι τα έπαιξα στο τέρμα. Αυτά που έπαιξα όταν είχα το, το Xbox Plus, γιατί εγώ επειδή είχα και Xbox, το, το έβαζα υποτίθεται με την προοπτική του να... Να έχω το, play, το PC και το, το Xbox έξω και να τα συνα, να συνεργάζονται. Πρέπει να σα πω ότι το Xbox, το μικρό την κονσόλα, δεν δούλεψα σχεδόν καθόλου. Δεν έπαιξα ούτε ένα παιχνίδι προσωπικά στο Xbox και το πούλησα πρόσφατα. Λοιπόν, το αντάλλαξα βασικά, δεν το πούλησα. Το αντάλλαξα με ένα mini υπολογιστή τέλο πάντων. Μίνι, ένα MacBook. 12, 12 ετίας, αλλά δεν θέλω για ένα project, whatever. Ε, και τα παιχνίδια που έπαιξα, μπορώ να το ονομάσω ένα προς ένα. Έπαιξα τα μέτρο, το το 33 και το Last Light τα οποία μ' άρεσαν πάρα πολύ. Δεν τα έπαιξα στον καιρό του, αν και τα είχα αγοράσει στο Steam, αλλά τα έπαιξα εκεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά γιατί ήταν τα καινούργια. Ηταν ήταν, οι οι εκδόσει, τα Remastered ήταν αυτά τα οποία μ' άρεσαν πάρα πολύ. Έπαιξα το και μετά αγόρασα το μέτρο το Exodus στο PlayStation και το έπαιξα. Ε, έπαιξα το Frost. Frostpunk, αυτό με τα... Το, αυτό που ήταν με τον πάγο που. Το strategy που παίζει γενικά. Ναι, το turn Αυτό. Frostpunk Frost Punk νομίζω λεγόταν. Ε. ε. έπαιξα λίγο το. Ένα άλλο με κάτι. Με ένα post-apocalyptic. Director Cut, δεν θυμάμαι που... Westland, το Westland το 3 έπαιξα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν άδειξα να το τελειώσω και το άφησα στη μέση αυτό. Ε, έπαιξα αυτά σίγουρα, τα οποία μου άρεσαν και έπαιξα και στα τελειώματα, γιατί κάποια στιγμή από ένα site με κωδικούς, με παιχνίδια μου είχαν δώσει για τρεις μήνες δωρεάν το τέτοιο και σκεφτείτε το είχα και δεν έπαιζα τίποτα και δυο μέρες πριν να τελειώσει με πιάσει η Λόξα να παίξω το Wolfenstein το Wolfenstein, το σου το τελευταίο, το οποίο Wolfenstein το έχω από πίσω μόνο Τρει φορέ αγορασμένο. Το έχω. Γι' αυτό το χαζώ. Το έχω στο PlayStation την κανονική την έκδοση. Έχω πάρει την έκδοση τη γερμανική, η οποία η γερμανική έκδοση είναι αυτή που ο Hitler δεν έχει το μουστάκι, γιατί στη γερμανική έκδοση δεν έχει το μουστάκι, για παράδειγμα, και έχω στο πλαίσιο όμω δεν μπορώ, γιατί αυτά τα, δεν μπορώ να τα παίξω με χειριστήριο. Θέλω πληκτρολόγιο ποντίκι για το Wolfenstein, γιατί είναι τόσο πολύ γρήγορο που τριφτάρει λίγο και το χειριστήριο. Όχι, τριφτάρει. μου φαίνεται πολύ. γλιστράει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κεντράρω πολύ καλά. Να μου πει, έχει το shoot. Δεν με νοιάζει. Θέλω πληκτρολόγιο ποντίκι για αυτά τα παιχνίδια, για τα FPS. Τέτοιο είμαι. Δεν μπορώ να παίζω με controller. Αλλά συνήθεια είναι αυτή. Τέλο πάντων, αυτά έπειξα. Δηλαδή, στα τόσα χρόνια. Και ήθελα να παίξω άλλα δύο-τρία δεν τα έπαιξα γιατί τα ξέχασα, δεν πρόλαβα. Αυτό ήταν. Δηλαδή στα δύο χρόνια, τρία χρόνια έπαιξα αυτά που είναι περισσότερα από τα παιχνίδια που έπαιξα με το, για, από το PlayStation. Δηλαδή αυτό είναι το χαζό τη υπόθεση. Δηλαδή σε αυτό έδωσα πολύ πιο λίγα λεφτά και έπαιξα περισσότερα παιχνίδια από όσα έπαιζα με τόσα χρόνια που είχα το PlayStation. Γιατί δεν με ενδιαφέρει κανένα από αυτά που μου δίνει δωρεάν. Πέρα του ήταν βλακίε, τα μόνα που ευχαριστήθηκα σε εκείνο ήταν το PSV. Γιατί το PSV είχε πολύ ωραία indie παιχνιδάκια πια τα κατέβαζε, αν και σε αυτά να σου πω την αλήθεια, υπήρχαν πολλέ μαλακίε μέσα. sorry αλλά υπήρχαν κάποια όμω τα οποία έμειναν, μ' άρεσαν, όπω το Χιού και ένα δυο ακόμη. Ήταν καλούτσικα. Ε... Και ένα άλλο κατέρω πλανάκια, δεν θυμάμαι πώ λεγόταν, το οποίο έχει βγει δωράκι για το κινητό πλέον. Ε... πολύ ωραίο. Το είχα ειδικά στο PSV, το είχα εκείνο. Ε, Αυτά. Και τότε θυμάμαι εγώ, έκανα μια τεχνική πάντα. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι ξέρει κάτι. Ωραία, είναι πολλά τα λεφτά. Άρη. 50, ήταν 59 ευρώ είχε. Και λέω, δεν με συμφέρει να δίνω 59 ευρώ. Να και τι σε συμφέρει. Άμα με άνθρωπο που παίζει κάθε μέρα, δεν έχει πρόβλημα. Μια χαρά είναι. Αλλά σε συγκεκριμένα που παίζει, αλλά όχι τόσο πολύ γιατί δουλεύει. Είναι η φάση που προσπαθούσε να είχε εκπτώσει. Είχε τον Αύγουστο εκπτώσει, Είχε το Δεκέμβριο εκπτώσει, οπότε προσπαθούσα να αγοράσω στι εκπτώσει. Ε, προσπαθούσα στις εκπτώσεις να αγοράσω τι καρτούλε που αγόραζε με το χρόνο, ε, για να βάλει τη συνδρομή τέλος πάντων, του subscription. Οπότε αγόραζα με 35-40 ευρώ ανάλογα πόσο είχε, γλίτωναν 20 ευρώ και έτσι περνούσα τον καιρό μου με την ησυχία μου. Μέχρι που ήρθε η ώρα να μου κάνουν υποτίθεται update, και με ξα... ξάφνιασε γιατί δεν κατάλαβα το γιατί έγινε αυτό. Όταν τέλεινε η συνδρομή μου, εγώ είχα συνδρομή η οποία τέλεινε τον Απρίλιο. Και ήταν τότε που είχε μπει το πακέτο με τα τρία πακέτα με τα παιχνίδια που σου δίνανε να, να παίξει στη λίστα με τα παιχνίδια που είχε το Essential, το Premium, ποια είναι, δεν θυμάμαι και στα ονόματα πώ πάνε. Και το Plus τεχνικά ήταν τελείω ηλίθιο, ήταν το ίδιο πράγμα, αλλά πιο ακριβό, 70 κάτι ευρώ πόσο είχε. Ε... Και. Μου έρθε σαν πρόταση στο λογαριασμό μου και μου λέει με 47 ευρώ. Κάνει upgrade, μπορεί να κάνει upgrade στο πιο μεγάλο πακέτο, το οποίο είχε 120 ευρώ κιλό. Αυτό είναι value. Δηλαδή, αν έχω. Ε, με 100, έτσι το σκέφτηκα εγώ τότε. Με 120 ευρώ δεν θα τα πλήρω με καμία παναγία. 120 ευρώ, επειδή τα παιχνίδια τα περισσότερα τα αγοράσαμε μεταχειρισμένα όταν μπορούσαμε. Ε, και είχαμε την ικανότητα. Ε, και λέω δύο παιχνίδια να παίξω, μεγάλα παιχνίδια, το βάλιο μου το έχουν βγάλει, δηλαδή τα λεφτά μου είμαι κομπλέ. Οπότε μια χαρά κερδισμένος θα είμαι και είχα και στο μυαλό μου την προοπτική ότι θα στριμάρω ρε παιδί μου, τόσα ήξερα. Οπότε θα στριμάρω και θα έχω και να παίζω παιχνίδια. Καλά, όσο με είδε να στριμάρω εγώ playstation αλλά τόσο... Οπότε στον ένα χρόνο δύο παιχνίδια, δύο, δύο έπαιξα, δηλαδή... Σε κάτι το οποίο εντάξει, ήταν upgrade, πε γι' αυτό και είμαι υψηλό κομπλέ. Γιατί αν είχα δώσει 120 ευρώ και είχα κάνει αυτό που είχα κάνει τότε εκείνη τη χρονιά, πρόπερση, πέρσι, βασικά πριν από ένα μισό χρόνο, δύο βαριά πόσο ήταν, έπαιξα τον κόστο του τσούσιμα, το οποίο ήταν έπο. Ε, παίξτε το παιχνιδάρα, το έκανα πλάτινι, μου το αγάπησα. Και αυτό γιατί το έπαιξα, Γιατί πήγα στο νησί, δεν είχα τι να κάνω μια-δυο εβδομάδε είχε κοπεί και το ίντερνετ στο σπίτι θυμάμαι τότε και είχα πάρει ευτυχώ μαζί μου στο αμάξι είχα βάλει το PlayStation και το έχω πάρει μαζί και είχα αράξει, είχα ένα φορητό μονιτοράκι το οποίο το έχω εδώ δίπλα ακόμα είχα ένα φορητό μονιτοράκι 10 ίντσες το έχω δείξει στο κανάλι και έπαιζα στο κρεβάτι, το είχα κολλήσει πάνω στο κρεβάτι, στα κάγκελα του κρεβατιού, του playstation από δίπλα και είχα αράξει και έπαιζα τον κόστο σούσιμο, σε μικρή οθόνη αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, το λάτρεψα. Παιχνιδάρα και έπαιξα μετά και το στρέι. Αυτό με τη γάτα. Αυτό το στρίμαρα. Αυτό θυμάμαι το έκανα στρίμ. Ε, αυτά. Δηλαδή σε έναν ολόκληρο χρόνο κατάφερα να παίξω δύο παιχνίδια. Και ήμουν σε λέω, αλλά πού να το πλήρωνα και κανένα. Νιγά. Και είδα και από είδα. Ενώ ήθελα να παίξω μερικά ακόμη, αλλά δεν τα παίξα ποτέ. Είδα και από είδα, και λέω σε φάση κόψη του. Δηλαδή, πλήρωνα και απλά υπήρχε και πλήρωνα κάθε μήνα. Οπότε το κόβω αυτό. Σταματάει η συνδρομή ρε παιδί μου. Και τέλο. The end. Μια χαρά είμαι από τότε. Έχω παίξει πιο πολλά παιχνίδια. Βασικά, πιο πολλά. Ψέμα. Έχω παίξει κανένα δύο παιχνίδια. Πιο πολύ στο PC παίζω τώρα τελευταία. Ο Θήμιο, άμα το δει, θύμιο. μου λέει κάθε φορά να δώσει πάρει το PlayStation 5. Εντάξει, η αλήθεια είναι εγώ για να παρώ τώρα το PlayStation 5. Πρέπει να πουλήσω το PlayStation 4. Να το δώσω μαζί με ό,τι έχω τι πρίκε του και θα τα δώσω σχετικά φθηνά. Αν ψήνεται ένα από εσά και γουστάρει και θέλει να μου πει, θέλει μάλλον να αγοράσει το PlayStation 4, α μου πει: Το πουλάω το δικό μου, είναι το Pro, το είχα πάει και σε σέρβις, μου αλλάξανε πάστε θερμαγόγοι μέσα, μου το φτιάξαν, το σετάρανε μέσα. Ένα ψεγάδι έχει μόνο και γι' αυτό θα το δώσω πιο φθηνά. Ε, το CD του για κάποιο λόγο από τη μέρα που τα αγόρασα εγώ, δεν το έκανα εγώ, αλλά. Επειδή προηγούμενο δεν το χρησιμοποιούσε έτσι μου υποτεχνικό, έκατσε λίγο το εισιντιέρα. Με αποτέλεσμα, μερικέ φορέ όταν είναι όρθιο, νομίζω συνήθω και το βάζει να διαβάσει παιχνίδια, ε, δεν τα. περνάει λίγη ώρα για να, τα ξεκινήσει. να το ξεκινήσει. Εκτό και αν μου κάνει το εξή, το σηκώσει λίγο την ώρα που γυρνάει και το ξανακουμπίσει. Το γυρίσει, υποκλείσει, ξανακάνει μετά, λειτουργεί κανονικά. Αλλά είναι το μόνο ψευγάδι που έχει και αυτό μου λέει: Απλά θέλει να αλλάξει συντιέρα. Κάποια στιγμή, αλλά δεν αξίζει, μου λέει: Γιατί εντάξει, δουλεύει μια χαρά. Απλά, καμιά φορά, σε φάση αργή να, να διαβάσει το συντιέρα, μέχρι να το νιώσει. Εκτός και αν το κάνει λίγο και πιάσει. Γιατί έχει κάτσει συντιέρα. Ε, δεν μου το άλλαξε, ενώ του το είχα ζητήσει, αλλά μου λέει: Δεν έχει νόημα, τι α τα αλλάξω. Αυτό. Μαζί με πρίκε, με χειριστήρια, με τον God of War, με, με, το άλλο το οποίο είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο ever που κολλά από πίσω ε, για να έχει εξτρά κουμπιά στο PlayStation και chargers και ιστορίε. Απλά μου λέτε. Και βάσει στήριξη για να τα βάζει το ένα δίπλα στο άλλο. Okay. όλοι η, η πρίκα μαζί. Και πρέπει να έχω κάπου, αλλά δεν θυμάμαι που, μάλλον στο χωριό πρέπει να τα έχω αφήσει αυτά. Ε, και Bluetooth που τα αγαπά, τα κολλά και μπορεί και γράφει κιόλα. Πιο μεγάλη βλακία ever είναι αυτή. Αλλά whatever. Τέλο πάντων. Οπότε εγώ πρέπει να πουλήσω αυτό το, το, το πράγμα και να συμπληρώσω και κανένα 200 άρι, 250 άρι πόσο και να πάω να πάρω το PlayStation 5. Θα το ήθελα. Ρεαλιστικά θα το ήθελα. Αλλά. Λεφτάκια. Τώρα, αν εσεί θέλετε να κάνετε ένα subscribe, subscribe λέω, κάνα donation, έχω από κάτω PayPal, να το πάρω, πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, αλλά πέρα μπλέκα τώρα. Ε... Οπότε ρε παιδί μου σε φάση και λες ότι ξέρεις κάτι, τι δωρεάν και μαλακίες, αφού τα πληρώνεις. Δηλαδή πληρώνω 50-60 ευρώ κάθε χρόνο. Θα μου πει, είναι δύο παιχνίδια, κοστίζουν λεφτά. Ναι, αλλά τώρα μεταξύ μα, τόσα χρόνια στι αγορέ και τόσα χρόνια να παρατηρώ. Σα το έχω ξαναπεί, έχω ένα τέτοιο να βλέπω νούμερα και να θυμάμαι τιμέ, να ξέρω πότε συμφέρει το κάθε τι για να τα αγοράσει, να το πουλήσει. Ε, θα μπορούσε να γίνω πολύ καλό στι πωλήσει, αλλά δεν έγινε ποτέ. Δεν ασχολήθηκα με αυτό, αλλά μέχρι τώρα έχει πλάκα γιατί ό,τι έχω προβλέψει οικονομικά με όσου έχω συνεργαστεί έχει πέσει 150% μέσα. Δηλαδή, πιο μεγάλη ακρίβεια πεθαίνει ακόμα και με του Κινέζου. Θυμάμαι τότε όταν είχαν τα κινέζικα unboxing που κάναμε, το Gearbest και αυτά. Ό,τι είχε συμβεί στην αγορά και μετέπειτα και την εξέλιξη όλων αυτών. Θυμάμαι να την συζητάω και να προσπαθώ να πω στου Κινέζου ότι σε αυτούς που συνεργαζόμουν τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουν είναι ηλίθιο και το overflow θα είναι πολύ κακό και ήταν τελικά κακό. Κατέστρεψε πολλά κανάλια, κατέστρεψε το ίδιο τα site, δηλαδή που είναι το Gearbest τώρα, πουθενά, ψάξτε το βρείτε το. Λοιπόν, ε, το Ιπανκούν μια από τα ίδια, τυπικά, οπότε ναι, whatever. Οπότε τώρα η φάση πάει με όλο αυτό το κομμάτι. Και μετά να πιάσουμε το θέμα της πειρατεία. Αλλά δεν θα το πιάσω στο σημερινό επεισόδιο. Μάλλον στο επόμενο επεισόδιο σα έχω πολύ ωραίε ιστορίε. Από εκείνο τον καιρό που ήμουν μεγάλο πειρατή, μαύρο πειρατή, δεν είναι τυχαίο που τα παρατσούκλα μου τα πρώτα είχαν σχέση με αυτό. Εποχέ γαμάτο. Τι ωραίε εποχέ ήταν εκείνε. Στο επόμενο επεισόδιο γι' αυτό σα δημιουργήσω ένα σπένε. Θα μιλήσουμε για αυτή την ωραία εποχή. Θα σα πω σκηνικά που είχαν παιχτεί τότε άρρωστα άρρωστα με καλή έννοια είχα καταφέρει αλλά την ιστορία θα σας πω στο επόμενο είχα καταφέρει όταν ήμουν αφηρητής να αναγκάσω όλο το τμήμα του φυσικού να αλλάξει υπολογιστέ στις βιβλιοθήκες Βασικά, να αλλάξει λειτουργικό θα το πούμε όμως τι πως και γιατί ωραίες εποχές χρυσές εποχές και πολύ νοσταλγικές εποχές θα πω επίσης οπότε στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για το κομμάτι και θα πιάσουμε γιατί το έχω ξαναναφέρει και τη τελευταία φορά που έκανα επεισόδιο σχετικά με, την, με δωρεάν παιχνίδια και πώ να αγοράζει και να βασικά πώ να αγοράζει τα παιχνίδια σου και να μην είσαι πειρατή. Ε, με απειλούσαν, θυμάμαι είχε ένα τυπά ο οποίο μου απειλούσε το όμορφο του κάτι άλλη, θα πάρει το σουρού, θα κάνει θα ράνει. Και ήμουν τόσο τυλταρισμένο με αυτό και πήρα ο ίδιο είχε πολύ πλάκα γιατί πήρα ο ίδιο το Εσουρού και ρωτάω είναι αυτό. Υπάρχει μια επιτροπή, δεν ξέρω αν υπάρχει η ίδια ακόμα, αλλά μιλάω έχουν πόσα χρόνια από τότε, η οποία είναι υπεύθυνη για τα, για τα δικαιώματα και το τι παίζει, ακόμα και στο YouTube, όσο περίπου να σα φαίνεται, αλλά υπάρχει. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι η ενεργή από άποψη να κυνηγάει κόσμο ή οτιδήποτε. Και είχα βρει τότε το τηλέφωνο τη συγκεκριμένη επιτροπή και είχα πάρει και συζήτησα με τον πρόεδρο τη ρε παιδί μου. Και λέω: Είναι αυτό, αυτό και αυτό. Και μου λέει: Οκ, και τι θε να κάνω, με λέει. Που κουμπλέ, <lasmets> <tip> τι αγχώνεσαι και τι μάμο σου <tip> του. Τέλο πάντων, ωραίε εποχέ και αυτέ. Αλλά ναι, στο επόμενο λοιπόν θα σα πιάσω την πειρατεία. Αλλά μέχρι τότε, Σκεφτείτε λίγο για Μην είστε ψωμάκια τα οποία ό,τι ακούτε πάτε και πέφτετε με τα μούτρα. Δηλαδή χρησιμοποιήστε λίγο το ρημαδό μυαλό σας. Αρχίστε να βλέπετε πράγματα και το μεταξύ χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο όσον αφορά στο, στο κομμάτι του gaming αυτή τη στιγμή. Το μεταξύ αν κάποιο κάποια στιγμή καταφέρει και ενώσει όλα τα βίντεο μου που έχω κάνει και μιλάω όχι δείχνω προϊόντα θα βγάλει μια πολύ ωραία ιστορία από πίσω. Αλλά δεν το κάνει κανένα γιατί δεν έχετε χρόνο να θυσιάσετε για να δείτε τίποτα. Λοιπόν. Θα δείτε ένα, το σύνολο λίγο διαφορετικά. Σα το ξαναλέω. Πιάστε τα βιντεάκια που έχω κάνει και μιλάω. Λέω για ευγένεια, λέω για αγορέ, λέω για αντίληψη, λέω για πράγματα ωραία. Mm. Ε, και θα αρχίσετε λίγο να βλέπετε το, 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 το μοτίβο από πίσω. Λοιπόν. Τέλο πάντων. Το θέμα είναι ότι βάλτε λίγο στο μυαλό σα. Τι είστε εσεί, τι είμαστε εμεί ενώ ρε μου, Καλό ή κακό. Είναι ποτισμένο βαθιά μέσα μα. Να αισθανόμαστε ενοχικά για αυτά που θα έπρεπε να, 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 να δικαιούμαστε. Δηλαδή, πολλές φορές, τα δικαιώματά μας Είτε είναι αγοραστικά δικαιώματα, είτε είναι δικαιώματα ελευθερίας, είτε είναι δικαιώματα εργασιακά, είτε είναι δικαιώματα σε ποδά. Ακόμα και σε σχέση ρε παιδί μου. Είς, είσαι πια σχέση με μια κοπέλα ή με ένα αγόρι, με οτιδήποτε. Και τα δικαιώματά σου, αυτό που είσαι εσύ, που σε, που σε κάνουν ένα δικό, που σε κάνουν αυτό που είσαι και σε σχέση με το σύνολο και με το οτιδήποτε έχεις γύρω σου. Με, το, με τους συνανθρώπους σου, με τους ανθρώπους σου, με τους αγαπημένους σου, με όλους. Πολλέ φορέ είναι αυτή η ενοχή. Δεν ξέρω γιατί έχει, έχει περάσει τόσο πολύ στο, στο DNA μα, μέσα, ειδικά σε εμά πάρα πολύ. Αυτή η ενοχή. Αυτό το να, να δουλέψω 10 ώρε παραπάνω στη δουλειά χωρί να πληρωθώ για να μην μου πούνε κάτι να, να καταπιώ τις προσβολές και το κακό που μου έκανε ή που μου κάνει τη συναχώρη μου προκαλεί το έτερο νήμιση μήπως και το συγχύσω, μήπως και κάνω να, να καταπιώ τις φλακίες που κάθονται και με σερβίρουν εταιρείε τύπου gaming και οτιδήποτε και ζητάνε χρυσό για μαλακίες γιατί μήπως τι, θα σου πάρουν το PlayStation πίσω, μήπως θα σου πάρουν και τη σύνδρομη πίσω, ας την πάρουν, αυτό που δεν έχει καταλάβει κανένας μας. Και όντω δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Και λέω δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί δεν το έχετε καταλάβει. Είναι ότι εμεί είμαστε αυτοί που καθορίζουμε τι τάσει. Την αγορά. Αν αύριο, να σου το δώσω απλά τα πράγματα, λέμε η Ελλάδα είναι μικρή αγορά, η Ελλάδα είναι μια βλακία, δεν δίνει κανένα σημασία. Σκεφτείτε λίγο το εξή, το οποίο δεν το σκέφτεται κανένα. Πε ότι αύριο συνεργαζόμαστε, που δεν θα γίνει ποτέ, και αποφασίζουμε ότι δεν θα δώσουμε π.χ. στη Σόνη ούτε ένα ευρώ από εδώ και πέρα. Και ξαφνικά οι πωλήσει στη Σόνη στην Ελλάδα πέσουνε με τη Ωραία. Θα πει κάποιο αυτό που λένε πολλέ φορέ σαν δικαιολογία. Και είναι, από τη μία είναι. Μπορεί να έχει υπόσταση, αλλά εν μέρη δεν είναι και πολύ σωστή δικαιολογία. Θα σα πω γιατί. Εμεί είμαστε μια σταγόνα στον ωκεανό. Χαίστηκε η Sony για παράδειγμα και η Microsoft για το τι γίνεται σε εμά. Ναι, αλλά σκεφτείτε το εξή. Αν αύριο αποφασίσουμε όλοι εμείς, μεταξύ μα ότι ξέρει κάτι, για ένα χρόνο δεν θα δώσουμε ούτε 5 ευρώ. Θα αρκεστούμε με αυτό που έχουμε. Λίγα πολλά δεν ξέρω, θα το καταπιούμε για ένα χρόνο δεν θα πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ σε καμία Sony και σε καμία Microsoft και σε καμία τίποτα, σε καμία Nintendo. Μπορεί να χάσουν μόνο 200.000, ένα εκατομμύριο πωλήσει, δύο εκατομμύριο πωλήσει από τα δισεκατομμύρια. Όμω το θέμα είναι ότι στην εποχή που ζούμε και με την πληροφορία που υπάρχει, αυτό θα κάνει αντίκτυπο. Θέλετε, δεν θέλετε, καλό ή κακό, θα προσεχθεί Μπορεί να είναι μια μικρή σταγόνα στον ωκεανό, αλλά αυτή η μικρή σταγόνα θα φέρει και άλλε σταγόνε. Θα πούνε κάποια στιγμή, ειδικά εμεί, αν καταφέρουμε εμεί και συνεργαστούμε μεταξύ μα, μπορεί να πει από δίπλα, π.χ. η Ιταλία, να πει η αφού αυτοί είναι ότι να είναι, καταφέραν και συνεργαστήκανε και μπορέσαν να, 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 να συσπηρωθούν σε ένα πράγμα. Πολύ απλό. Γιατί μην το κάνουμε κι εμεί, γιατί μην το κάνουμε κι εμεί, γιατί μην το κάνουμε κι εμεί οι υπόλοιποι. Κάπω έτσι ξεκινάνε όλα. Είτε είναι επαναστάσει, είτε είναι οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε το. δεν θα συμβεί. Προφανώ και δεν θα συμβεί, αλλά δεν έχουμε την αντίληψη του ποιοι είμαστε πραγματικά. Και δεν εννοώ πολιτισμοί και Αυτά είναι. Να χάμε να λέγαμε. Άχρηστοι είμαστε κατά βάθο, οι οποίοι απλά αβαυκαλιζόμαστε με το παρελθόν μα. Αυτό που είμαστε πραγματικά όμω είναι ότι είμαστε άνθρωποι. Και καλό ή Έχουμε την αξία της γνώμης μας, έχουμε την αξία και έχω τη δικιά μου αξία της γνώμης μου, που προφανώς δεν συμφωνείτε όλοι με αυτό το πράγμα που λέω, αλλά μέσα μου πιστεύω ότι αξίζει να ακουστεί αυτό που λέω, γιατί το λέω, δεν θα τα ακούσετε όλοι. Δεν με νοιάζει να σας πω την αλήθεια, μπορεί καμιά φορά να ψηλώ, λέω, ξέρεις κάτι, ωραία, τα καλά τα κάθομαι και τα λέω, αλλά ακούει και κανένα τίποτα από αυτά που λέω ποτέ, αλλά... Μετά από τα χρόνια και πιο πολύ αυτό το κάνω ω καθηγητή, πιο πολύ, όχι για το YouTube, το YouTube Climb Mind είναι μια διασκέδαση και ό,τι μείνει κάτι παραπάνω καλό είναι καλό. Ε, πιο πολύ το κάνω με τα παιδιά στο χωροντιστήριο ή στο σχολείο ή οτιδήποτε. Και είναι το εξή, εγώ τα λέω, αλλά και τι μένει στο τέλος. Δηλαδή καταλαβαίνεις όσο πριν τα χρόνια ότι ισχύει απόλυτα η παραβολή του σπορέα. Δεν, ξέρω πόσοι την ξέρετε την παραβολή του σπορέα αλλά είναι ακριβώς η παράβολη του σπορέα. Εσύ ρίχνεις το σπόρο και δεν θα ανθίσει όλα τα κεφάλια. Δηλαδή κάθε λέξη είναι σαν ένα σπόρος. Κάποια δεν θα φυτρώσουν καν για την ξερά, κάποια θα τα πατήσουν τα κάρα, κάποια θα φυτρώσουν αλλά τα πουλιά θα πάνε και θα τον φάνε το σπόρο και δεν θα ανθίσει ποτέ. Κάποια θα ανθίσουν, αλλά καθώ μεγαλώνει ο σπόρο, θα έχει αγκάθια γύρω και θα τα πνίξουν. Και μόνο σε ένα πολύ μικρό κομμάτι σε σχέση με το σπόρο που θυσίασε, θα είναι το έδαφο ιδανικό και οι συνθήκε ιδανικέ ώστε να μεγαλώσει ο καρπό και να ανθίσει και να δώσει καινούριο καρπό. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, ότι ένα καρπό μπορεί να δώσει 40 καινούριου καρπού. Στα δέντρα, στα στάρια, στα κθάρια, σε οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε τεχνικά, άμα κάτι το αναλογιστείτε, και αυτό που λέω τώρα σήμερα είναι μια ματαιότητα και το ακυρώνει εν μέρει, αλλά είναι η αλήθεια ότι καλά ή κακό αυτό είμαστε. Είμαστε άτομα τα οποία. Και καμιά φορά σκέφτομαι, ρε παιδί μου, αν κάτσουμε και αναλογιστούμε τι, <laughs> τι, 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 γίνεται γύρω μα. Αν αρχίσουμε και παρατηρούμε τι γίνεται στον κόσμο γύρω μα, τι είναι σα... τη διασκεδάση μα. Α ξεκινήσουμε από τα εύκολα που είναι οι διασκεδάσει και το πάμε και πιο βαθιά και συνειδητοποιήσουμε ξαναλέω το τι παίζει και πούμε όπα κάτσε δεν γίνεται το λέω στα παιδιά καμιά φορά στο σχολείο και πάλι το ίδιο πράγμα γίνεται γιατί δεν γίνεται όταν είσαι στο δρόμο και πέφτεις κάθε μέρα στην ίδια τρύπα ρε φίλε την δέκατη φορά α, ας τις πόντες δύο τρει. τέσσερις τη δέκατη φορά που θα πέσεις στην ίδια τρύπα ε, κάτσε και κάνε γύρω γύρω από αυτό και μην πέσεις πάλι στην ίδια τρύπα δηλαδή είναι σαν να βλέπεις στο repeat την ίδια ιστορία. Στο repeat την ίδια ιστορία. Στο repeat την ίδια ιστορία. Ξανά και ξανά και ξανά. Γι' αυτό σας ξαναλέω. Καλό ή κακό, πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται και όντω μπορούν να έχουν την κρίση γιατί, γιατί την απέκτησαν μόνοι του, είτε γιατί έμαθαν να παρατηρούν, είτε γιατί διάβασαν, είτε γιατί οτιδήποτε, είτε έχουν κοινωνική μόρφωση, γιατί έχουν όλο το πακέτο μαζί. Καλέ και κακώ λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να αντιληφθούν το τι παίζει με το οικονομικό κομμάτι, με το αισθηματικό, με το οτιδήποτε. Και αν είσαι καλό σε ένα πράγμα, θα την πατήσει αλλού. Δεν είναι ότι θα είσαι de facto σε όλα άμυπτο και θα είσαι ο ιδανικό. Αλλά σα ξαναλέω. Μην είστε ντουγάνια την τρέλα μου μέσα, πραγματικά. Και το λέω και να τα ακούω και εγώ, ή μείνε με δυο κανοβλακίε. Δεν λέω ότι εγώ το παίζω το δάχτυλο και. Αλλά <laughs> μέσα από αυτά που λέω τα λέω και για μένα. Τα ακούω και για μένα. Και πολλέ φορέ ξέρετε μου θυμίζει όλο αυτό το Άισε, αυτόν του Μάρκο Εβραλίου, δηλαδή. Κάθομαι και κάνω αυτά τα βίντεο πιο πολύ για να υπενθυμίζω στο δικό μου αυτό ότι ξέρει κάτι. Όλε αυτέ είναι παγίδε που υπάρχουν, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Και πρέπει με κάποιο τρόπο, με τον ΑΒ, χύψη, λόγο να μπορεί να τα υπερπηδήσει και να μην σε παίρνουν από κάτω ή οτιδήποτε. Κι αν σε μπορεί να συνεχίσει ξανά και να τα αλλάξει. Στο προηγούμενο επεισόδιο που έβγαλα πάρα πολύ τον εσωτερικό μου κόσμο και όχι τη λογική μου τόσο πιο πολύ, αλλά όσο πιο πολύ τα συναισθήματά μου όσον αφορά ένα gaming συγκεκριμένο και το πώς με έχει επηρεάσει και με επηρεάζει και άλλαξε πολλά πράγματα στον τρόπο σκέψης μου και συμπεριφορά μου. Ε, τεχνικά, είναι... Ας πούμε, σε μένα, για παράδειγμα, είναι... Μπορεί να το έχω πει, το έχω ξαναπεί, η ανάλυση του... του, του Τη ψυχοσύνθεσή μου να το θέσω λίγο πιο γενικά και πιο ολοκληρωμένα νομίζω. Γιατί το περιλαμβάνει όλο το πακέτο. Αλλά αυτά ούτω ή άλλω, καλό ή κακό, δεν τα βλέπει και πολλοί κόσμο. Και λέει, έρχεται μετά από, κόσμο, μετά από χρόνια, λέει, καταστρεφόμαστε. Μένουν τα βίντεο όμω για κάποιο λόγο. έρχονται εξηγήνειε και λένε, Ούπα, καλά τα λέει αυτό. Τέλο πάντων, πρέπει Οπότε κάτσετε, κάντε, ζυγίστε τα μέσα σα. Και πριν βιαστείτε να πάρετε αποφάσει, νεύρα, γιατί το παθαίνω και εγώ πολλέ φορέ, ότι ενδρασμό. Μου δημιουργούνται πολύ αρνητικέ απόψει και θα γίνει κάτι και θα νευριάσω. Ή θα συγχυστώ, ή θα το. Αλλά όμω δεν ξέρω, έχω αναπτύξει αυτό το θέμα. Το έχω αναπτύξει με τα χρόνια. Και κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο. Το ότι θα περάσουν πέντε λεπτά και θα πω από κάτσε. Δεν θα βιαστώ να πω μαλακία. Δεν βιαστώ να ανεβριάσω και να πω Α, β, 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 β. Θα πω, οκ, okay. δεν μιλάω για πέντε λεπτά. Α το σκεφτώ. Και ξαναέρχονται δεύτερε σκέψει, τρίτε σκέψει. Γίνεται ανάλυση του όλου γεγονότο, όποιο και αν είναι αυτό. Οπότε, ναι. Και κάπω έτσι πορεύεται. Οπότε στο διατάφτα τώρα για να τελειώνει και το επεισόδιο μετά από μία ώρα. Όντω μία ώρα, καλά είμαστε σήμερα. Λοιπόν. Ε... Μην είστε χαζίρε. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Όλα είναι πράγματα τα οποία φεύγουν από την τσέπη σα. Καλό σκοπό. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβετε, τόσο πιο καλά για όλου μα. Αυτά. Και στο επόμενο επεισόδιο λογικά θα πιάσουμε πειρατεία που μας αφορά όλους και θα μιλήσουμε για το παρελθόν, για το παρόν και για το μέλλον. Έχουμε πολλά να πούμε και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πραγματάκια πραγματικά. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα, νύχτα, απόγευμα, πρωί, ό,τι γουστάρετε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ό,τι χρειάζεστε, link στην περιγραφή. Επίσης υπάρχουν καρτέλες αν τις πατήσετε στο πλάι. Έχει ένα θαυμαστικό εκεί πάνω, εδώ, κάπου εδώ, 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 ναι, πάτα το. Έχω διάφορα βιντεάκια που σας προτείνω, η playlist που αξίζει να δείτε, αν έχετε χρόνο. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο εμείς, να έχετε μια όμορφη μέρα, βράδυ, απόγευμα, ό,τι γουστάρετε. Και τα λέμε, γεια σας, καλό απόγευμα.